Και γεια σας κύριε και κύριοι, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της περιστολικής σπανίδας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον Μαπόσαυρο. Ας ξεκινήσουμε. Ο Μαπόσαυρος έζησε στα τέλη της κρητιδικής περίοδου στο Huincul Formation στην Αργεντινή. Και έζησε με ζώα όπως τον Αργεντινόσαυρο. Πριν πάω στο επόμενο ζώο, έχω να αναφέρω ότι ο Γιγαντόσαυρος δεν έζησε με τον Αργεντινόσαυρο. Τον Ιάσαυρο και τον Εκρηξινατόσαυρο. Και τώρα ας δούμε όλα τα προτερήματα του Μαπόσαυρου. Ο Μαπόσαυρος είχε 3 πολύ καλά φίτς που έχουν όλοι απόγονοι και το μεγάλο του ξαδερφάκι. Δηλαδή ο Γιγαντόσαυρος. Και αυτά τα 2 φίτς που είχε ήταν η ταχύτητα, το δάγκωμα και η στρατηγική με την οποία κυνηγούσε μεγάλα θυράματα. Και τώρα ας δούμε όλο το origin του Μαπόσαυρου. Ο Μαπόσαυρος ανακαλύφθηκε μεταξύ το 1997 και το 2001. Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα project στο οποίο θα ανακάλυπταν απολιθώματα από καναδοαργεντινούς δεινόσαυρους. Δηλαδή δεινόσαυρους από τον Καναδά και την Αργεντινή, όσοι δεν καταλάβατε τη γλώσσα μου. Αλλά περιγράφτηκε και ονομάστηκε το 2006. Το όνομά του σημαίνει «Ερπετό της γης» ή του εδάφους, όπως θέλετε πείτε το. Και υπάρχει μόνο ένα είδος αυτού του γενιστό, Μαπόσαυρος Ρώσα ή Ρώση, όπως θέλετε πείτε το, είναι λίγο περίεργο όνομα αυτό. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε like και subscribe και τα λέμε αύριο, ναι και αύριο θα βγάλω βίντεο, δεν το περιμένατε, τώρα το περιμένετε και τα λέμε.